Καλή εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα κλείνουν τα σχολεία. Την Κυριακή γιορτάζει και ο μπαμπάς. Οπότε σκέφτομαι να κάνουμε συνταγές όλη την εβδομάδα με πρωινά. Για να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους. Δικαιολογία. Για να τρώμε κι εμείς ένα καλό πρωινό. Θα ξεκινήσουμε με ένα πρωινό το οποίο μυρίζει μαμά. Ένα κλασικό, παραδοσιακό, μαμαδίστικο πρωινό. Ένα πρωινό που κάνω και εγώ στο σπίτι μου όταν καταφέρνω κάποιες στιγμές και τους μαζεύω όλους, γιατί εμένα τα παιδάκια μου έχουν μεγαλώσει, τώρα έχουν τελειώσει τα σχολεία. Λοιπόν, το αγαπημένο μας αλμυρό πρωινό είναι αυτό που θα σας φτιάξω σήμερα. Άριστον Σοφτ σε ένα αντικολλητικό, μία κουταλιά. Και εδώ, όπως βλέπετε, έχω περάσει την πατάτα από το ρεντέ, από τη μεριά του τρίφτη του τυριού, από τη χοντρή μεριά. Την έχω αλατίσει και την έχω στραγγίξει μία-δύο φορές να βγάλει καλά-καλά τα υγρά της. Να μην έχει πολλά υγρά. Θα πάρω και γραβιέρα. Την έχω αλατίσει, είπα. Και θα την ανακατέψω μαζί με την πατάτα. Πολύ ωραία. Έλειωσε και το βουτυράκι μου. Ρίχνω μέσα λοιπόν την πατάτα, την ανάμεικτη με τη γραβιέρα. Όλη την ποσότητα. Να είναι παχουλό θέλω, έτσι. Βλέπετε, έχω βάλει τρεις μεγάλες πατάτες. Πολύ ωραία. Και το αφήνουμε μέχρι να ψηθεί καλά από τη μία μεριά και να κάνει κρούστα. Αφού έχει πιάσει λοιπόν από τη μία μεριά, βάζουμε ένα πιάτο σαν ομελέτα. Εδώ μου έχει κολλήσει λίγο από εδώ, επειδή έχει και το τυράκι. Αλλά δεν πειράζει, θα το φτιάξω εγώ. Γιατί θέλω να βγει ορόκληρο, δεν θέλω να μου κολλήσει η μισή. Και τη γυρνάω από εδώ. Έτσι αφήνουμε και συνεχίζουμε. Χαμηλώνουμε τώρα λίγο τη φωτιά, γιατί έχει πάρει από τη μία μεριά χρώμα. Αλλά μέσα ακόμη δεν είναι καλά-καλά ψημένη. Οπότε, τη σπάω λίγο έτσι. Χαμηλώνω τη φωτιά και αφήνω να ψηθεί η πατάτα μου και μέσα. Και ξεκινάω να φτιάξω αμέσως τη δεύτερη παρασκευή μας, που είναι η γλυκιά. Τηγανίτες λοιπόν. Με διάφορα εξαιρετικά εξωτικά φρούτα, κόκκινα φρούτα, μούρα, διάφορα είδη μούρων εδώ πέρα, φράουλες, μύρτιλα. Πάρα πολύ ωραία, δεν τα βρίσκουμε εύκολα στην αγορά, αλλά ήθελα έτσι να κάνουμε ένα πολύ έξτρα πρωινό σήμερα. Κρέμα γάλακτος. Δύο αυγά. Μπλουμ μπλουμ μέσα. Ζάχαρη. Βανίλια. Ωραία. Μπέικιν. Τέλεια. Και τώρα θα ανακατέψουμε. Χαμηλά-χαμηλά την έχω εδώ πέρα τη φωτιά μου. Ανακατεύω τα πρώτα υλικά που πέσανε μέσα.
ανακατεύω. Έχουν διαλυθεί όλα πάρα πάρα πολύ καλά. Το αφήνω στην άκρη και τώρα εδώ ασχολούμαι λίγο με τα αυγουλάκια μου και με την πατάτα. Είναι πολύ πολύ έτοιμη η πατάτα. Απλά αυτό που κάνω είναι να ανοίξω 4 φωλίτσες. Τις άνοιξα τις φωλίτσες. Και τώρα θα ρίξω μέσα τα αυγά. Χαμός γίνεται, παιδιά. Αυτή, όπως βλέπετε, είναι για 2 άτομα. Η κατάσταση εδώ πέρα που έχω φτιάξει, η πατατάδα. Ωραία. Λίγο αλατάκι πάνω στα αυγά. Πάρα πάρα πολύ χαμηλά. Ψήνουμε. Ενώνουμε εδώ να μην μας χαλάει και το σχήμα. Και βάζουμε λίγο ακόμα γύρω-γύρω γραβιερίτσα. Από τυροκομείο Βαλεντίνη, βέβαια. Όση ώρα ψήνονται τα αυγά, να λιώσει κι αυτή. Τέλεια, τέλεια. Μιλάμε για βασιλικά τώρα πρωινά, έτσι, δεν μιλάμε απλά για πρωινά. Μίλι Κρήτης για όλες τις χρήσεις, το δεξί μου χέρι όλο το χρόνο. Έχουμε κάνει πάρα πάρα πολλά πράγματα με το πιο απλό και ένα από τα καλύτερα αλεύρια της αγοράς, το για όλες τις χρήσεις των μήλων Κρήτης. Τέλεια. Και ανακατεύω. Θέλουμε να είναι λίγο πυκτό. Δεν θέλουμε να είναι όπως είναι της κρέπας. Μέχρι σαν του pancake, σαν τις τηγανίτες. Τηγανίτες είναι και αυτές. Τέλεια. Πολύ ωραία. Ανάβω δίπλα. Εδώ αυτό που θέλω να κάνω είναι ψημένο. Το μόνο που θέλουμε πλέον να κάνουμε είναι να ψηθεί και το αυγουλάκι μας. Μπορούμε και να το σκεπάσουμε. Να μου δώσετε ένα λεπτάκι να βρω το καπάκι. Το σκεπάζουμε και με αυτόν τον τρόπο ψήνεται και πιο εύκολα το αυγό μας. Και τώρα εδώ, δίπλα, δεν βάζω απολύτως τίποτα στο τηγανάκι μου. Παίρνω την κουτάλα, τη γνωστή που όλοι έχουμε στο σπίτι με τράδι. Και ρίχνω. Χαμηλώσω λίγο. Ρίχνω την πρώτη τηγανίτα. Πολύ ωραία. Ψήνουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Αν το γνωρίζω ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες, τρέχουμε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά έτσι ένα ωραίο κυριακάτικο πρωινό είναι ωραίο και για τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να έχουμε παρέα ή να καλέσουμε τα φιλαράκια μας. Αντί να τα καλέσουμε να φάμε βραδινό, να πιούμε ρακές το απόγευμα, να τα καλέσουμε για πρωινό. Γιατί όχι. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Θέλει λίγο ακόμα από αυτή την πλευρά. Και εδώ τα πράγματα έχουν αρχίσει και τσιρτσιρίζουν και σοβαρεύουν επικίνδυνα. Τώρα αυτό ψήνεται. Ψήνεται μέσα και η πατατούλα. Ετοιμάζω εγώ τη δεύτερη. Εδώ. Να είναι μπόλικη, να μην είναι λεπτές αυτές τις τηγανίτες. Πρέπει να είναι χοντρουλές. Και γυρνάω. Ξέρετε, η πρώτη πάντα δεν βγαίνει τόσο καλή, αλλά οι επόμενες βγαίνουν πάντοτε τέλειες. Έχω ένα μικρό θεματάκι, αυτή είναι λίγο δυνατή η φωτιά, οπότε το φέρνω από εδώ που είναι πιο ελεγχόμενη. Και παίρνω το πιάτο μου δίπλα και σιγά σιγά τα αρχίσω να τις αφαιρώ. Τέλεια. Δεν χρειάζεται τίποτα. Να βάλετε καθόλου καμία λιπαντική ουσία μέσα στο
τηγάνι σας. Βγάζω. Και βάζω τη δεύτερη. Και έτσι συνεχίζω. Δείτε την κάρτα υλικών και επανέρχομαι. Νομίζω ότι το αλμυρό πρωινό της οικογένειας είναι έτοιμο. Σας το προτείνω να το φτιάξετε οπωσδήποτε. Θα σας λατρέψουν, μικροί μεγάλοι θα σας λατρέψουν. Το αφήνω εδώ, μπροστά. Να το βλέπετε, να το καμαρώνετε. Και συνεχίζω να ασχολούμαι εγώ με τις τηγανίτες μου. Έτοιμα τα τηγανιτάκια μου μπροστά, σε δύο πιάτα, σας τα έχω βγάλει. Έχω ξεφορμάρει και το αλμυρό μας πρωινό, με την πατάτα και το αυγό, σας το έχω εδώ να το βλέπετε. Και τώρα θα βάλω εδώ πέρα Άριστον Soft. Εδώ έχω ένα σκόρδο. Το οποίο θα τελειώσω. Θέλω να είναι μια καλή σκελίδα σκόρδο. Και ρίγανη, 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 ρίγανη. Την αγνάτη ρίγανη. Τέλεια. Ρίγανη ηλιοστάσιο. Αυτό το βουτυράκι είναι ένα σκορδοβούτυρο, το οποίο όταν τελειώσετε και δεν έχετε, δηλαδή μπορείτε να κάνετε και σε μεγάλη ποσότητα, το βάζετε στο ψυγείο. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές φορές με το Άριστον Soft σκορδοβούτυρο. Το έχω αδειάσει όπως είναι. Έχω φτιάξει το σκορδοβούτυρό μου, το έχω καπακώσει ψυγείο και το αλήφω και το ρίχνω κατευθείαν μέσα στο φούρνο και έχω πάντα πολύ ωραία σκορδόψωμα. Κόβουμε μία φρατζόλα, κατά προτίμηση μπαγιάτικο ψωμάκι θέλω. Όλη θα την κόψω. Τέλεια. Πολύ ωραία. Για να δω. Πόσο χωρέσει το ταψάκι μου. Χωράει κι άλλο. Αυτά δεν φουσκώνουν, δεν κάνουν τίποτα, οπότε τα βάζουμε κοντά-κοντά. Σαν τα παξιμαδάκια. Άλλες τέσσερις θα τις κόψω. Γιατί έχω κόσμο εδώ πέρα. Τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου που είναι πίσω από τις κάμερες περιμένουν και αυτά να τα ταΐσουν. Μαμά, ολόκληρο του καλιαναλιού έχω γίνει. Τέλεια. Εδώ. Ένα πολύ ωραίο μαχαιράκι. Και αλήφουμε. Μπόλικο να είναι, μην μου κάνετε τσιγκουνιές. Πάρει καταπληκτική μυρωδιά το ψωμάκι έτσι. Ωραία. Δεν θα το αφήσουμε όμως έτσι. Θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε και άλλα πράγματα πάνω σε αυτές τις μπουσκετούλες. Θα δείτε τώρα. Γιατί με το τίποτα πρέπει να κάνουμε νοστιμίες. Να έχουμε εκεί πέρα 2-3 υλικά. Και να μπορούμε να κάνουμε τους άλλους να πούνε αυτός είναι ο σκοπός μου. Καμία φορά στα social media μου γράφετε διάφορα χαριτωμένα. Δεν τρέπεσαι και τέτοια και λέω όχι. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Θέλω να πετυχαίνω το σκοπό μου, να σας κάνω να ζηλεύετε και να τα φτιάχνετε κι εσείς. Και όταν τα φτιάχνετε, να μου στέλνετε στο Facebook, στο Μάμα Μία τα μηνύματά σας για να τα βλέπω και εγώ. Να μπαίνετε και στο evaintasteland.com να βρίσκετε πολλές πολλές νοστιμιές και στο neatv.gr για να βλέπετε όλες μας τις εκπομπές. Εκεί σας έχω σε αυτές τις εκπομπές κρυμμένα τα μεγαλύτερα μυστικά μου. Έτσι μου έστειλε μία κυρία σε ένα μήνυμα στο Facebook ότι αυτές οι εκπομπές είναι θησαυρός. Έχεις πολλά μυστικά, Ευάκη μου, και δεν είναι μόνο δικά μου μυστικά, είναι και της οικογένειάς μου και είναι και δικά μας μυστικά που μοιραζόμαστε μαζί μου. Στέλνετε κάτι το οποίο γνωρίζετε στο Facebook, στο Μάμα Μία ή στο mail και εγώ τα βλέπω, τα δοκιμάζω και τα φτιάχνω και τα δίνω πάλι σε εσάς πίσω και αυτό
Έχει λειτουργήσει πάρα πολύ ωραία τώρα. Γραβιέρα Μπαλαντίνος από πάνω, γιατί τι θα ήταν η μπρουσκέτα αν δεν καίγαμε και λίγο τυράκι. Ωραία. Έχω βάλει το φούρνο μου να καίει στους 200. Σε 7-10 λεπτάκια το πολύ. Μέχρι να φτιάξουμε και το ρόφημα, το ροζ, το κοριτσίστικο. Θα είναι έτοιμο. Εδώ έχω εξαιρετικά ντοματίνια από το φίλο μου τον Τάσο τον Αγγελάκη, που θα τα ακουμπήσω έτσι, γιατί θέλω να ψηθούν, να τα ζουλήξω επάνω, ενδιάμεσα. Ξέρετε, το έχουμε ξανακάνει αυτό το κόλπο και λίγα κόκκινα. Και πάνω από όλα αυτά, ριγανίτσα. Όταν πιάνουν τα βοτάνια, πραγματικά νιώθω σαν μάγισσα. Δεν ξέρω τι με πιάνει με τα βοτάνια. Μπόλικη ριγανίτσα, γιατί είναι ωραία να μυρίζει η ριγανή με το σκορδάκι. Στο φούρνο είπαμε, στους 200, γύρω στα 7 με 10 λεπτάκια. Τηγανίδες αφράτες με μέλι και φρούτα. 2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Κρήτης. 3 κουταλιές της σούπας baking powder. 4 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη. 1 κουταλιά του γλυκού αλάτι. 1,5 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος. 2 αυγά αγροκτήματα Κρήτης Μανολιτσάκης. 4 κουταλιές της σούπας Ariston Soft, 1 βανιλίνη, γαρνερίσμα, σμέουρα, βατόμουρα, μύρτιλα και μούρα, μέλι λευκορίτικο κουβερτούρα, το αλμυρό πρωινό μας, 3 πατάτες, 100 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη Μπαλαντίνος, 3 αυγά αγροκτήματα Κρήτης Μανολιτσάκης, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο Ariston Soft, αλάτι, φουρνιστές μπρουσκέτες, ψωμί χωριάτικο, μία σκελίδα σκόρδο, ντοματίνια βιολογικά Τάσος Αγγελάκης, ελαιόλαδο αβέα, ρίγανη ηλιοστάσιο, γραβιέρα Μπαλαντίνος, ροζ γάλα, γάλα κατσικίσιο βέρο κριτικό, μέλι λευκορίτικο, φράουλες, παγάκια. Μέχρι να ψηθούν οι μπρουσκέτες μας, θα στολίσουμε τις τηγανίτες μας και εδώ εγώ θέλω μέλι. Σε αυτή τη συγκεκριμένη τηγανίτα. Μου αρέσει πάρα πολύ το μέλι, γιατί έχω και ένα εξαιρετικό μέλι όλο το χρόνο κοντά μου, το λευκορίτικο. Οπότε, μέλι παιδιά. Πεθαίνω για αυτή τη διαδικασία. Μ' αρέσει τόσο πολύ. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Και εδώ μέλι, δεν θα βάλουμε σήμερα τίποτε άλλο, μόνο μέλι. Και έχω βρει και αυτά τα εξαιρετικά κόκκινα φρούτα του δάσους. Και λίγο ακόμα, γιατί έχει μπόλικες από κάτω, οπότε θέλει να βάλετε μελάκι. Φτάνει μου λένε πάλι από το ακουστικό. Δεν θα τα βρούμε ποτέ σε αυτό το θέμα με το control, ποτέ. Στο τυρί και στο μέλι και στη σοκολάτα δεν φτάνει. Λοιπόν, σε αυτό, μια και είπαμε σοκολάτα, θα το βάλω εδώ μπροστά. Θα βάλω και λίγες νυφάδες σοκολάτας. Αχ, τι όμορφα που είναι αυτά. Τα έχω αγαπήσει. Θέλω να μου φέρουν τη συνέχεια. Σε εσάς το λέω, κύριε Μπικάκη, που είστε μέσα. Τέλειο. Καμάρι, σκέτο. Και από εδώ. Δεν θα βάλουμε σε αυτά σοκολάτα, θα βάλουμε αυτά, μου αρέσουν. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα φρουτάκια, είναι και λίγο υπόξινα, οπότε ισορροπούνε με το μελάκι που έχουμε βάλει και λίγα έτσι εδώ, στο πιατάκι μας γύρω-γύρω. Αυτό με τρελαίνει, είναι σαν ρουμπινάκια είναι. Κοιτάξτε, μια ομορφιά που την έχει, κοιτάξτε. Α, γιατί έπεσες, έλα εδώ. Θέλω να σε στηρίξω.
μετά και τώρα θα ετοιμάσουμε το ροζ ποτό. Αυτό το ποτό είναι το αγαπημένο ποτό της Τζέλας. Δεν έπινε καθόλου το κατσικίσιο γάλα. Εγώ όμως προτιμούσα να καταναλώνουν τα παιδιά κατσικίσιο γάλα. Οι δύο μεγάλοι ήταν εύκολη υπόθεση. Ό,τι και να τους έδινες, το τρώγανε. Η Τζέλα όμως... Και έτσι ανακάλυψα το ροζ γάλα και θα το μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Το ροζ γάλα είναι ένα ροζ γάλα καταρχήν. Γιατί θα πει και θα είναι ροζουλί το χρώμα του. Είναι με φράουλες και μέλι. Κατσικίσιο γάλα λοιπόν, με φράουλες και μέλι. Παγάκια. Και έχεις το ροζ γάλα, οπότε πάρα πολλούς μήνες του χρόνου, τουλάχιστον 4-5 μήνες του χρόνου, μπορείς να δίνεις κατσικίσιο γάλα στα κορίτσια ειδικά, λέγοντάς τους ότι είναι το μαγικό ροζ γάλα. Βέβαια μετά μεγάλωσε και την είχε συνηθίσει πια τη γεύση, οπότε το έπινε και το ευχαριστιόταν. Και τώρα πια της δίνω καμία φορά άγελα δίνω και δεν το θέλει. Οπότε είναι ένα κόλπο αυτό σε μικρές ηλικίες. Διατροφικές πεποιθήσεις ονομάζονται αυτές. Βάζουμε τα παιδιά στη διαδικασία με λίγο παιχνίδι. Να μαθαίνουν τις γεύσεις που δυσκολευόμαστε να τους δώσουμε. Πολύ ωραία. Εδώ έχω μέλι. Μελάκι μέσα. Αρέσει πάρα πολύ το μέλι, ούτως ή άλλως τα παιδιά. Τι να κάνουμε κι εμείς οι μανάδες, σκαρφιζόμαστε. Και γαλατάκι. Οι μπρουσκέτες μου είναι σχεδόν έτοιμες. Μαζεύω εδώ λίγο και σας τα παρουσιάζω ένα-ένα δοκιμάζοντάς τα. Τελευταία δουλειά πριν σερβίρουμε και το ροζ γάλα της Τζελούκος. Κοιτάξτε το. Το σπάμε στη μέση και ύστερα το κάνουμε λίγο έτσι εδώ πάνω. Και παίρνουμε μόνο τη γέμιση του και βγάζουμε το... τη φλούδα του. Καλό, μόνο που καίγομαι εγώ τώρα, αλλά δεν πειράζει. Χαλάλ του. Και έτσι παίρνουμε όλη τη γεύση της ντομάτας. Τη φλούδα όσο μπορώ τώρα εγώ θα βγάλω που καίγομαι. Εσείς θα τη βγάλετε όλοι. Τέλεια και μια πιο μεγάλη. Αυτά κάνει μεγάλη φασαρία, έτσι όπως θα ανοίξει. Ωραία παιδιά, πώς πεθαίνω για την ντομάτα, την ψητή. Τρελαίνομαι, κοίτα εδώ τι γίνεται. Και βέβαια το λυκοπένιο ενεργοποιείται καλύτερα όταν η ντομάτα μας είναι ψημένη, να ξέρετε. Είναι η θρεπτική ουσία που περιέχουν οι ντομάτες. Θα τα βάλω τώρα και αυτά λίγο έτσι πάνω και θα τα ζουμπίξω. Α, καίγομαι. Τέλεια. Μ' αρέσει αυτό που είναι με το κοτσανάκι έτσι για να το στολίσω εδώ να το βλέπουμε. Μ' αρέσουν αυτές οι τσαχπινιές. Δικό σας και αυτό. Α, έχω και άλλη μία εδώ, ε. Έλα κι εσύ, τι νομίζω ότι θα ξεφύγεις. Για έλατε κι εσείς. Εδώ. Τέλεια. Και το rose milk. Ροζ γαλατάκι, πάμε. Έχω κόψει μέσα πολύ ωραίες φραουλίτσες, έχω βάλει και τα παγάκια, έχω βάλει και εδώ φραουλίτσες, έχω βάλει και χρωματιστά ροζ και κόκκινα καλαμάκια. Παιδιά, πρέπει να κάνουμε, να έχουμε φαντασία. Τέλεια. Αυτό το αφήνω εδώ. Μα τι ωραία, λίγο ακόμα ίσως. Δεν είναι πολύ ωραία να φτιάχνεις πρωινό. Είδατε πόση ώρα μας πήρε συνολικά. Μισή ωρίτσα. Μισή ωρίτσα, ένα κυριακάτικο πρωινό για εσάς και για την οικογένειά σας
Νομίζω ότι αξίζει. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και αύριο, Mama Low πρωινό. Πολλά φιλάκια. Γεια σας!